Γεια σας. Ελπίζω να ακούγομαι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ είμαι ο Θάδωρης Γεωργακόπουλος και έχω εδώ μαζί μου για να κάνουμε μια συζήτηση του πολιτικού επιστήμονα και συγγραφέα Τάκη Παπα. Μαζί θα συζητήσουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Τι κάναμε λάθος. Το 1993, 3 χώρες παγκόσμιου μεγέθους, ακροβολισμένες στα άκρα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, ήταν σε παρόμοια κατάσταση. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, δεν είναι σε παρόμοια κατάσταση. Είναι σε διαφορετικές καταστάσεις. Τι μεσολάβησε? Ο Τάκης Παπάς μελέτησε τις 3 χώρες, αυτή την πορεία, και κατέληξε σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία περιέχονται σε ένα καινούριο βιβλίο που έχει τελειώσει, λέγεται «Παραδόξη χώρα», κυκλοφορεί σύντομα από τις εκδόσεις Πατάκη. Εδώ όμως θα μιλήσουμε για πρώτη φορά για κάποια από τα συμπεράσματα αυτά. Και το πρώτο είναι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε δεν ξέρω αν βλέπετε καλά αυτό το γράφημα. Νομίζω ότι λέει όλη την ιστορία, γλαφυρά. Θα ήθελα λίγο να μας δώσεις την εισαγωγή και να μας δώσεις το πνεύμα, ξεκινώντας από το έτος βάσης 1973, που είναι στην ίδια τελίτσα και οι 3 χώρες, γιατί μετά πήγαν σε εντελώς διαφορετικές πορείες. Ναι. Νομίζω ότι το γράφημα τα λέει όλα. Είναι 3 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, οι οποίες στις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν πάρα πολύ φτωχές, ήταν οι πιο φτωχές χώρες στη Δυτική Ευρώπη. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα ήταν λίγο πιο πλούσια το βιωτικό της επίπεδο από εκείνο της Ιρλανδίας. Η Πορτογαλία ήταν αρκετά πιο κάτω και από τις 2 αυτές χώρες. Και εάν προχωρήσουμε και φτάσουμε 50 χρόνια αργότερα σήμερα, θα δούμε τις τεράστιες διαφορές που έχουν δημιουργηθεί σε αυτές τις χώρες. Το γράφημα αυτό δείχνει προφανώς κατακεφαλήν εισόδημα σε αυτές τις χώρες. Είναι σταθμισμένο με 2 τρόπους. Είναι σταθμισμένο ως προς τον πληθυσμό των χωρών και ως προς τις ιδιαιτερότητες της οικονομίας της Ιρλανδίας. Αλλά μας λέει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ότι στο τέλος αυτής της περίοδου το βιωτικό επίπεδο στην Πορτογαλία έχει αυξηθεί παραπάνω από 2 φορές από το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα και της Ιρλανδίας 3 φορές παραπάνω από της Ελλάδας. Ενώ ξεκίνησαν από ακριβώς την ίδια βάση. Η Ελλάδα, όπως ξαναλέω, ξεκίνησε από λίγο καλύτερη βάση από τις άλλες 2 χώρες. Το ερώτημα λοιπόν ήταν γιατί ξεκίνησε. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο γιατί, να μας πας λίγο στις 4 φάσεις. Γιατί έχεις χωρίσει σε 4 κατηγορίες χρονικά αυτή την πορεία. Και ξεκινάς από την πρώτη που τη λες πόλωση, δεύτερη λαϊκισμός, φούσκα και κρίση. 2 λόγια για το ποιες είναι αυτές οι 4 χρονικές περίοδοι. Ναι, σωστά. Αυτές οι 4 φάσεις αντιστοιχούν σε κεφάλαια του βιβλίου, όπως καταλαβαίνετε. Η πρώτη περίοδος είναι 74. Τρέχω πολύ γρήγορα, γιατί είναι αδύνατο να τα εξηγήσω όλα αυτά. Είναι όλο το βιβλίο εδώ μέσα. Γιατί το βιβλίο είναι στημένο επάνω σε αυτό το γράφημα ακριβώς, επάνω σε αυτή την ιστορία. Οπότε η πρώτη φάση είναι η φάση όπου οι 3 οικονομίες αυξάνονται με παρόμοιο ρυθμό, αλλά είναι η κρίσιμη περίοδος όπου στην Ελλάδα δημιουργείται μια κουλτούρα πόλωσης, ενώ στις άλλες 2 χώρες, θυμίζω το 1973, το 1974, η Ιρλανδία έχει μπει μόλις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1974 η Ελλάδα και η Πορτογαλία κάνουν τη μετάβαση από μη δημοκρατικά σε δημοκρατικά καθεστώτα. Είναι κρίσιμη αυτή η περίοδος και για τις 3 χώρες, πάρα πολύ κρίσιμη. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ακριβώς εκείνη την δεκαετία, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας, ενώ η Πορτογαλία είναι μια δυσκολία στην αρχή, αλλά στην συνέχεια το κάνανε πολύ καλά. Ενώ η Ιρλανδία και η Πορτογαλία λοιπόν δημιούργησαν κουλτούρες συνένεσης συνενετικών κυβερνήσεων και συνενετικών πολιτικών προτάσεων, στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια κουλτούρα πόλωσης, η οποία διατηρήθηκε για τις επόμενες δεκαετίες. Οπότε η πρώτη μου δεκαετία, στην οποία αφιερώνω ένα κεφάλαιο, είναι αυτή η πρώτη περίοδος, μάλλον, η περίοδος 74-81. Προσπαθώ σε όλο το βιβλίο να δω και τις 3 χώρες συγκριτικά. Οι συγκρίσεις δεν είναι πάρα πολύ εύκολες κάθε φορά, γιατί έχουν διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικές κυβερνήσεις, διαφορετικά κομματικά συστήματα, διαφορετικά συστήματα κομματικού ανταγωνισμού. Αλλά παρόλα αυτά έχω προσπαθήσει να πετύχω μία σύγκριση αναπερίοδο. Η δεύτερη περίοδος είναι η δεκαετία του 80 και του 90, η εποχή του λαϊκισμού στην Ελλάδα. Δεν έχουμε λαϊκισμό στις άλλες 2 χώρες. Και εδώ πέρα βλέπετε, αυτή είναι η κρίσιμη δεκαετία όπου, ενώ οι άλλες 2 χώρες το βιωτικό της επίπεδο αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, η Ελλάδα είναι sluggish. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ μικρή αύξηση, σχεδόν ασήμαντη. Η τρίτη περίοδος που μη σας σκανδαλίζει η φούσκα που το έχω βάλει σε εισαγωγικά, είναι οι κυβερνήσεις Σιμίτη και Κώστα Καραμαλή στην Ελλάδα. Εδώ πέρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι και οι τρεις χώρες έχουν μία αύξηση στο βιωτικό τους επίπεδο, αλλά στην Ελλάδα, εκεί πέρα που τελειώνει αυτή η περίοδος και σκάει η κρίση και στις τρεις χώρες, και οι τρεις χώρες έχουν αυτή τη χρηματοπιστωτική κρίση, μπαίνουν δηλαδή σε μνημόνια, η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία υποφέρει περισσότερο από όλες τις άλλες. Ενώ στις άλλες χώρες η κρίση χτυπάει πολύ άσχημα και τις δύο αυτές χώρες. Μπαίνουν στο μνημόνιο και οι δύο χώρες, ένα μνημόνιο. Βλέπετε ότι πολύ γρήγορα ανακάμπτουν. Ενώ στην Ελλάδα η ανάκαμψη ήταν πολύ πιο δύσκολη. Αυτές είναι οι τέσσερις περίοδοι τους έχεις χωρίσει με ελληνικά κριτήρια. Κυρίως δηλαδή, με ελληνικά, αλλά νομίζω συμβαδίζουν. Εμείς δεν είχαν οι άλλοι, λαϊκισμό είχαμε εμείς, δεν είχαν οι άλλοι. Φούσκες και κρίσεις είχαν και οι άλλοι περίπου το ίδιο διάστημα. Αλλά κυρίως εμείς, κρίση 12 χρόνια, εμείς είχαμε. Απλώς η δικιά μας η φούσκα αποδείχθηκε μεγαλύτερη φούσκα, γιατί δεν μπόρεσε να ανακάμψει η ελληνική οικονομία, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις ανέκαμψε. Είναι σημαντικό αυτό που λες, ότι οι άλλες χώρες δεν είχαν λαϊκισμό. Δεν έχουμε λαϊκισμό ούτε στην Πορτογαλία ούτε στην Ιρλανδία, ενώ έχουμε στην Ελλάδα παραδοσιακά. Είναι μια χώρα λαϊκισμού, έντονου λαϊκισμού. Και επίσης οι άλλες χώρες δεν είχαν, για λόγους που μπορεί να εξηγήσουμε, δεν είχαν ακραίες πολιτικές, ακραία κόμματα, είτε της αριστεράς, σημαντικά ακραία κόμματα, είτε της ακροδεξιάς. Αυτό δηλαδή που είχαμε στην Ελλάδα δεν το είδαμε στις άλλες χώρες. Πάμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Τι σημαίνει πόλωση και πώς αποτυπώθηκε αυτό το πράγμα που αποτυπώθηκε στην Ελλάδα και δεν αποτυπώθηκε αλλού? Νομίζω έχει νόημα να δούμε το επόμενο. Ας δούμε το επόμενο, ναι. Ναι, γιατί το έχει με χρωματάκια. Θα έρθω σε αυτό. Φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά θα έρθω σε αυτό σε μισό λεπτάκι. Η έννοια της πόλωσης είναι μια δύσκολη έννοια. Δηλαδή, η πόλωση σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά είναι κάπως δύσκολη. Θα πάρω όμως την αντίθετη έννοια, την έννοια της συνένεσης. Το αντίθετο της πόλωσης είναι η συνένεση. Η συνένεση είναι πιο εύκολο να την εξηγήσουμε. Συνένεση σε ένα πολιτικό σύστημα έχει συνένεση όταν τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση και οι εκάστοτε αντιπολιτεύσεις, δεν πάνε να πει ότι συμφωνούν, αλλά έχουν μια κοινή αποδοχή, υπάρχει μια κοινή αποδοχή των θεμελιωδών αρχών του πολιτικού συστήματος των χωρών. Τώρα, και έρχομαι στην ουσία του πράγματος. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές σε όλα τα πολιτικά συστήματα, σε όλες τις δημοκρατίες και ειδικά στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τρεις και μόνο τρεις. Είναι η πίστη στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, η πίστη στους φιλελεύθερους θεσμούς του κράτους, τη συνταγματική δηλαδή φιλελεύθερη νομιμότητα, και ο ευρωπαϊσμός, η ευρωπαϊκή πρακτική, η ευρωπαϊκή προοπτική μάλλον. Όταν οι πολιτικές δυνάμεις συνενούν σε αυτά τα τρία θεμελιώδη, Έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει ικανοποιητικό ή μεγάλο βαθμό συνένεσης. Όταν οι πολιτικές δυνάμεις δεν συνενούν σε αυτά τα τρία, σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα τρία, αρχίζουμε να έχουμε πόλωση. Η πόλωση δημιουργεί εδώ πέρα αντικοινοβουλευτισμό, ένα πνεύμα το οποίο είναι αντίθετο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, το οποίο το βλέπουμε στην ακροδεξιά και στην ακροαριστερά. Δημιουργεί λαϊκισμό, ο οποίος είναι το ακριβώς αντίθετο του φιλελευθερισμού, και δημιουργεί μια αντιευρωπαϊκή διάθεση. Την περίοδο που είδαμε στο γράφημα 74-81, την περίοδο πόλωσης, τι από τα τρία δεν είχαμε? Σε ποια περίοδο λες? 74-81. Εκεί που ξεκίνησε το πρόβλημα, εκεί που τη χαρακτηρίζεις περίοδο... Περίοδο 74-81 έχουμε πολιτικές δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, οι οποίες είναι... Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Καραμαλή τότε θεωρήθηκε αλλαγή φρουράς. Να θυμίσω ότι το Σύνταγμα του 1975 το ψήφισε μόνο ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγήκαν από την αίθουσα, δεν το ψήφισαν. Να θυμίσω το σύνθημα «ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Στη συνέχεια, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ κράτησε μια φιλοευρωπαϊκή στρατηγική, προφανέστατα. Αλλά υπήρχε ήδη καλλιεργηθεί ένας μεγάλος βαθμός καχυποψίας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία προς την Ευρώπη. Αυτά τα είδαμε πολύ έντονα στα χρόνια της κρίσης, με τις κρεμάλες, με το Madame Merkel Go Back, με την άνοδο του λαϊκισμού, στα αριστερά και στα δεξιά κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα υπόστρωμα στην ελληνική κοινωνία που έχει καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο ευνοεί την πόλωση. Δεν ευνοεί τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Το οποίο με πάει σε αυτό εδώ το γράφημα με τα πολλά χρώματα που βλέπετε. Έχει πολλές πληροφορίες μέσα, αλλά δεν θα σας κουράσω καθόλου. Όχι, ένα πράγμα είναι, ένα μήνυμα. Το πράσινο είναι αυτοδύναμης κυβερνήσεις, το κίτρινο είναι κυβερνήσεις συνασπισμού και το κόκκινο είναι μονοκομματική μειοψηφία. Δηλαδή, κόκκινο και κίτρινο είναι κυβερνήσεις είτε μειοψηφικές είτε συνεργασίας. Είναι κυβερνήσεις όπου έχεις μεγάλο βαθμό συνένεσης. Πορτογαλία, Ιρλανδία. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όχι, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ακριβώς. Με δύο πράγματα. Το πράσινο δεν σημαίνει, δεν είναι κακό πράγμα. Δεν είναι κακό να έχεις αυτοδύναμες μονοκομματικές κυβερνήσεις. Φτάνει η αντιπολίτευση να μην σε αντιπολιτεύεται με ένα πολιτικό τρόπο. Πράγμα που έχουμε στην Ελλάδα. Στην Ιρλανδία θα δείτε ότι το χρώμα που κυριαρχεί είναι το κίτρινο. Δηλαδή από τις 13 κυβερνήσεις της Ιρλανδίας, μόνο μία ήταν αυτοδύναμη μονοκομματική και έχουμε 3 κυβερνήσεις. Το κόκκινο χρώμα, οι οποίες είναι μονοκομματικές μειοψηφίας. Σημαίνει ότι έχουν την ανοχή της αντιπολίτευσης. Η Πορτογαλία είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Από τις 16 κυβερνήσεις, μόνο 4, δηλαδή το 1/4 είναι κυβερνήσεις μονοκομματικές, αυτοδύναμες, και οι υπόλοιπες είναι κυβερνήσεις με πολύ μεγάλη συνένεση, ενώ στην Ελλάδα βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί κυβερνήσεις συνεργασίας περνάνε πιο εύκολα μεταρρυθμίσεις? Ποιος είναι ο μηχανισμός που πάει από αυτό το γράφημα στο προηγούμενο, που οδηγεί δηλαδή ότι οι πιο πολύχρωμες κίτρινο-κόκκινες χώρες πάνε έτσι και εμείς που είμαστε η πράσινη χώρα πάμε έτσι? Μα η ερώτηση δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να προχωρήσουν καλύτερα με κυβερνήσεις συνεργασίας ή με μονοκομματικές κυβερνήσεις και πόλωση. Ναι. Είναι προφανές. Γιατί? Ποιος είναι ο μηχανισμός? Ο μηχανισμός είναι η συνένεση. Είναι η συνένεση. Δηλαδή, καταλαβαίνουν οι πολιτικές δυνάμεις ότι για να πάει η χώρα μπροστά, για να αυξηθεί δηλαδή το βιωτικό επίπεδο, για να έχουμε ανάπτυξη, πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Τις μεταρρυθμίσεις τις κάνουμε καλύτερα. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις θεωρητικά μπορούν να περάσουν πράγματα πιο εύκολα χωρίς να χρειάζεται συζήτηση, υποχωρήσεις, συμβιβασμοί. Ασφαλέστατα. Φτάνει να μην έχεις μια αντιπολίτευση η οποία είναι κάθετα απέναντί σου. Σε όλα. Η οποία όταν έρθει και σε αντικαταστήσει και αυτή η ίδια αυτοδύναμη. Η οποία κάνει ακριβώς, αντιστρέφεται το παιχνίδι και η πρώην κυβέρνηση γίνεται αντιπολίτευση, η οποία επίσης παίζει αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο που πέρασε από μια βουλή με 255 βουλευτές. Και το οποίο. Και η επόμενη κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο. Είναι η διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε παιχνίδι θετικού αθροίσματος και παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Γιατί εμείς έχουμε το σιδηροποίηση στο παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος? Γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε την πολιτική με αυτόν τον τρόπο? Τι στραβό έχει? Έχω γνωρίσει Πορτογάλους, έχω γνωρίσει Ιρλανδούς. Χάλια είναι οι άνθρωποι, σαν εμάς είναι. Σαν και εμάς είναι. Δεν είναι πολύ διαφορετικοί. Για ποιο λόγο εμείς όμως το παίρνουμε το πράγμα έτσι και αυτοί το παίρνουν αλλιώς? Όχι μόνο σαν και εμάς, έχουν πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη διαφθορά σε αυτές τις χώρες, υπάρχει νεποτισμός, υπάρχει πελατειακό σύστημα, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία θεωρούμε εμείς πως είναι τα δικά μας κακά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλος βαθμός συνένεσης στις μεταρρυθμίσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία στη δεκαετία του 70, από τα σημαντικά κόμματα σε αυτές τις δύο χώρες, οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά παρόλα αυτά έχουν πολύ κοινά. Τα συστήματά τους έχουν κοινά χαρακτηριστικά παρά τις πολλές διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Όλες οι χώρες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, φυσικά. Αυτές οι δύο χώρες έχουν από 3. Μιλώ για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, από 3 σημαντικά κόμματα η κάθε μία. Τώρα, αυτά τα κόμματα, τα 3, και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, κινούνται με μια κεντρομόλο φορά στο κομματικό σύστημα και αφήνουν τα άκρα του κομματικού συστήματος άδεια, αδιανά. Κανένα κόμμα δεν ενδιαφέρεται για αυτά, γιατί το σύστημα πηγαίνει προς το κέντρο. Εκεί πέρα όπου δημιουργούνται συνενέσεις και δημιουργούνται κυβερνήσεις συνεργασίας και εφαρμόζονται μεταρρυθμίσεις. Έτσι. Στην Ελλάδα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Να δώσω ένα παράδειγμα, λοιπόν. Αυτά τα κόμματα στη δεκαετία του 70 και της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας είχαν στο μυαλό τους, οι ηγεσίες τους και οι εκλογείς τους φυσικά, είχαν στο μυαλό τους ότι οι χώρες μας είναι φτωχές και πρέπει να έχουμε ανάπτυξη. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αναπτυχθούμε εθνικά? Να αναπτύξουμε τις οικονομίες μας. Πώς θα τις αναπτύξουμε τις οικονομίες μας? Μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα σημαντικό κόμμα στη δεκαετία του 70 σε αυτές τις δύο χώρες, το οποίο κράτησε αντιευρωπαϊκή στάση. Αυτά τα κόμματα είναι πλήρως φιλοευρωπαϊκά και παραμένουν μέχρι σήμερα πλήρως φιλοευρωπαϊκά. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα. Αν επέθετε κανείς ότι εκείνη τη δεκαετία που ένα μέρος του πολιτικού συστήματος αμφισβητούσε μια τέτοια πορεία για τη χώρα, τέθηκαν οι βάσεις για την πόλωση στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική στη χώρα μας, που γίναμε ξαφνικά ότι εδώ είναι το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος που λέγαμε πριν, γήπεδο, θα κερδίσω, θα χάσεις, όσα κάνεις εσύ είναι λάθος, μόνο όσα κάνω εγώ είναι σωστά. Τέθηκαν οι βάσεις τότε, εκείνη την δεκαετία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, φταίει ο Ανδρέας Παπανδρέου προσωπικά που έδωσε τον τόνο για τα επόμενα 50 χρόνια. Κοίταξε, φταίει ο Ανδρέας Παπανδρέου προσωπικά. Δεν προσωποποιείται έτσι η πολιτική. Φταίει το πολιτικό σύστημα το οποίο επέλεξε την πόλωση και το κόμμα βέβαια του Ανδρέα Παπανδρέου. Κοίταξε. Αρχηγούς είχαν και τα κόμματα των άλλων. Ασφαλώς. Αλλά οι άλλες χώρες δεν είχαν Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φταίει. Φταίει γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου εισήγαγε τον λαϊκισμό στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε, κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει, ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, η οποία έφερε τον λαϊκισμό και τον έφερε στην εξουσία. Δεν υπήρχε πριν από το 1981 καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα ever στην μεταπολεμική περίοδο που να είχε λαϊκιστική κυβέρνηση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν δεν είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου ο οποίος φέρνει την πόλωση, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου ο οποίος επιλέγει μια στρατηγική πολιτική, πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία είναι νικηφόρα, αποδεικνύεται νικηφόρα και πολύ σύντομη μάλιστα. Είναι ένας ορθολογικός παίκτης ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επιλέγει την πόλωση και την αντιπαλότητα έναντι των συνενέσεων. Δεν ψηφίζει το Σύνταγμα, το οποίο είναι το πιο δημοκρατικό Σύνταγμα που είχε ποτέ η Ελλάδα. Έτσι, δεν το ψήφισε, το απέρριψε το Σύνταγμα. Επιλέγει λοιπόν την πόλωση γιατί έχει μια ατζέντα λαϊκισμού. Και αυτή η ατζέντα, ας πούμε, τον φέρνει στην εξουσία το 81. Τι κάνει αφού έρχεται στην εξουσία? Εφαρμόζει τον λαϊκισμό του. Και... Ωραία, ερχόμαστε λοιπόν 50 χρόνια μετά, με αυτές τις παθογένειες να επιβιώνουν μέσα στις δεκαετίες από το πολιτικό σύστημα μέχρι και σήμερα. Τι κάνουμε τώρα? Όχι μόνο να επιβιώνουν, να αυξάνονται στη διάρκεια της κρίσης. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση διήρκεσε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έτσι, σε καμία άλλη χώρα. Με αυτές τις δύο χώρες. Από τις δύο χώρες, όπου η κρίση τους διήρκεσαν 4 χρόνια σε κάθε μία από αυτές. Πολύ γρήγορα, ένα μνημόνιο, ένα bailout, ένα μνημόνιο, τέλειωσε. Μπαμπούμ. Δεν υπήρχε αντιμνημονιακή αντιπολίτευση σε καμία από αυτές τις χώρες. Όχι. Υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά δεν υπήρχαν όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που είχαμε στην Αθήνα, οι κρεμάλες, στην πλατεία Συντάγματος. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Όχι μόνο αυτό. Τα κόμματα τα οποία ήταν στην εξουσία σαν κυβέρνηση όταν ξέσπασαν οι κρίσεις το 2009 και 2010 σε αυτές τις χώρες, όχι μόνο επιβίωσαν, ενώ το Πασόκ, το δικό μας, κατέρευσε, για λόγους που εξηγούνται και στο βιβλίο, αλλά επανέκαμψαν. Στην Πορτογαλία η κυβέρνηση ήταν οι σοσιαλιστές, οι οποίοι ήταν στην εξουσία μέχρι πρότινος. Και στην Ιρλανδία το Fianna Fáil, το οποίο ουσιαστικά επιβίωσε, δεν έχει και είναι πάλι στην κυβέρνηση σήμερα ως partner σε κυβέρνηση συνεργασίας πάλι. Ωραία. Θα έλεγε κανείς όμως ότι μέσα στην κρίση που κατέρευσαν πάρα πολλοί μύθοι και το αντιμνημόνιο πέθανε και αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο τα μεγαλύτερα κόμματα, τουλάχιστον τα τρία, το ένα πολύ μεγάλο με μεγάλη επιρροή, τα άλλα λίγο μικρότερη, είναι στο υπονομαζόμενο συνταγματικό τόξο, όλα φιλοευρωπαϊκά. Τα τρία πρώτα πράγματα που είπες τα υιοθετούν και τα τρία, θεωρητικά μέχρι τώρα, πόσο ξέρουμε. Γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Από το 2015, θα έλεγε κανείς, και μετά, έχουμε πει σε μία πορεία που μοιάζει με συνένεση. Βεβαίως, διαφωνούν και τσακώνονται ακόμα, εφευρίσκουν ακόμα και λόγους, αφορμές να διαφωνήσουν, όπως πρόσφατα νομοσχέδια για την εκπαίδευση, για τα πανεπιστήμια. Παρόλο που γενικά συμφωνούν στα βασικά. Μήπως έχουμε περάσει τώρα και σε μια εποχή η οποία δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυβερνήσεις συνεργασίας και κάτι παρόμοιο με αυτό που έχουν κάνει οι άλλες δύο χώρες από εδώ και πέρα? Όχι, δεν έχουμε περάσει. Γιατί δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα την κουλτούρα της πόλωσης. Αυτό λέω και το βλέπουμε. Αυτό βλέπουμε συνεχή πόλωση. Παρότι η σημερινή κυβέρνηση έχει κερδίσει δύο εκλογές, ακολουθώντας μια σχετικά μετριοπαθή στρατηγική, έτσι, μην ακολουθώντας δηλαδή το παιχνίδι της πόλωσης. Βλέπουμε ότι υπάρχει πόλωση. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι είναι δύο λόγοι εδώ. Πρώτον, ότι υπάρχει μια κουλτούρα πόλωσης, από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είναι ένας φαύλος κύκλος, ένα mental state ουσιαστικά στην πολιτική μας. Και το δεύτερο είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή είναι μικρά, δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, είναι σχετικά μικρά, δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση 7 κόμματα, από τα οποία ούτε 2 καν δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και να συνεργαστούν, τι σημαίνει? Να μιλήσουν στη βάση ενός κοινού προγράμματος ή μιας κοινής πολιτικής βάσης, προγραμματικής βάσης για το μέλλον, για τις επόμενες εκλογές. Το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να φέρει κάποιες πολιτικές συνεργασίες. Αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό δηλαδή, η αντιπολίτευση δεν έχει την κουλτούρα, όχι μόνο η σημερινή αντιπολίτευση, κάθε αντιπολίτευση ή σχεδόν κάθε αντιπολίτευση, δεν έχει την κουλτούρα να προχωρήσει στις εκλογές στη βάση μιας προγραμματικής αντιπαράθεσης, παρά στη βάση μιας κάθετης αντιπαράθεσης πόλωσης. Μα εδώ οι 13 και 14 κυβερνήσεις, οι κίτρινες που είχαμε, που ήταν κυβερνήσεις συνεργασίας, και οι 12, αν δεν κάνω λάθος, όχι οι 12, δεν είχαν προγραμματική συμφωνία. Δεν υπήρχε κείμενο που να έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλη τι θα κάνουν. Παρ' όλα αυτά, όμως, συνεργάστηκαν μια χαρά. Άψογα. Ήταν ίδιο το DNA. Όπως συνεργάστηκε και η κυβέρνηση το 12, που είναι η κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Δεν πειράζει, υπάρχει ένα κείμενο. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν έχουμε εμείς αυτή την κουλτούρα της συνεργασίας. Έχω βρεθεί σε πάνελ με πολιτικούς. Υπάρχει, δεν είναι μύθος. Όταν είναι on camera, τσακώνονται μεταξύ τους σαν τα κοκόρια. Off camera, συμφωνούν σε όλα. Είναι φίλε, δεν καταλαβαίνεις ακούγοντας ποιος είναι σε ποιο κόμμα. Γιατί δεν έχουμε αυτή την. Τι είναι αυτό το ελούσιο? Αυτό θα μου το εξηγήσει εσύ που μιλάς με τους πολιτικούς τόσο πολύ. Εγώ δεν έχω. Αυτό που με προβληματίζει είναι. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι γιατί ενώ είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας το 12, 13 και 14, οι οποίες λειτουργήσαν καλά δεδομένων των συνθήκων και διήρκεσαν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και η δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήγε σχετικά ομαλά τα πράγματα. Ναι. Και είχε μια αντιπολίτευση η οποία ήταν OK. Γιατί δεν δημιουργήθηκε σε αυτά τα χρόνια, τα οποία είναι πολλά χρόνια, μια κουλτούρα συνενέσεων? Πήγε δηλαδή αυτό. Αυτό εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν έχω απάντηση. Να συζητήσουμε μια υπόνοια. Ποιες είναι οι ευθύνες των ψηφοφόρων, του εκλογικού σώματος? Γιατί έχουμε γαλοχηθεί ξανά πίσω, Ανδρέας Παπανδρέου, πόλωση, λαϊκισμός. 20 χρόνια κράτησε αυτό το πράγμα. Έχουμε μάθει τι να περιμένουμε από τις εκλογές και πώς να ψηφίζουμε. Όσο ψηφίζουμε, είναι ένας φαύλος κύκλος. Ψηφίζουμε έτσι, ψηφίζουμε αυτούς. Αυτοί εξακολουθούν να υπηρετούν την πόλωση. Τους ξαναψηφίζουμε, τους επιβραβεύουμε. Και εξελικτικά τι προκύπτει από αυτή τη διαδικασία? Κοίταξε ξανά. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η ερώτησή σου. Είναι καλή ερώτηση. Και είναι όλα τα λεφτά βέβαια εκεί πέρα, γιατί από αυτό εξαρτάται το αποτέλεσμα της κάθε εκλογής. Θα μας βοηθούσε πάλι η σύγκριση. Δηλαδή, νομίζω ότι στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία οι ψηφοφόροι ψηφίζουν πιο πολύ. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι πιο ορθολογιστές από εμάς, προφανέστατα. Αλλά νομίζω ότι ψηφίζουν πιο πολύ με κριτήρια αξιολογικά και μετρήσιμα. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση τα έχει καταφέρει με βάση το πρόγραμμά της ή δεν τα έχει καταφέρει, όπως περιμέναμε. Συνεπώς, θα ψηφίσουμε την αντιπολίτευση η οποία έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό, φαίνεται ρεαλιστικό και μπορεί να τα πάει καλύτερα. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε αυτή την κουλτούρα του λαϊκισμού, νομίζω. Ο λαϊκισμός είναι πάλι μια πολύ μπερδεμένη έννοια. Έχω φάει όλη μου σχεδόν την προηγούμενη ακαδημαϊκή ζωή. Ήμουν ακαδημαϊκός σε μια προηγούμενη ζωή με τον λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός, ο οποίος ακόμα δεν έχει γίνει σαφές τι ακριβώς είναι, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, είμαι γκάνγκστερ, αλλά θα δουλέψω για σένα, ψήφισέ με, θα δουλέψω για το δικό σου το συμφέρον, ως λαός ή ως μερίδα του λαού, ακόμα και παραβιάζοντας τους θεσμούς. θα με εκλέξεις. Είμαι δημοκράτης, δεν είμαι ο Ερντογάν, δεν είμαι ο Πούτιν, αλλά είμαι ο Τσάβες, είμαι ο Τραμπ, είμαι ο Ορμπάν, είμαι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81, για παράδειγμα. Και είμαι γκάγκστρα. Ναι. Δεν θα παίξω με τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν με ενδιαφέρει η φιλελεύθερη δημοκρατία. Με ενδιαφέρει η δημοκρατία, αλλά όχι η φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτή η κουλτούρα είναι πολύ βαθιά ριζωμένη στα δικά μας, σε εμάς. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει η έννοια της χαρισματικότητας πάρα πολύ έντονη στην Ελλάδα. Περιμένουμε από χαρισματικούς ηγέτες να έρθουν και να σώσουν τα πράγματα. Στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία δεν έχεις χαρισματικούς στα 50 χρόνια. Στην Ελλάδα μπορώ να μετρήσω 3 τουλάχιστον από το 1974 μέχρι σήμερα. Έντονα χαρισματικούς. Στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία δεν το έχεις αυτό το πράγμα, όπως δεν έχεις λαϊκισμό, όπως δεν έχεις εξτρεμισμό, όπως λέγαμε προηγουμένως. Όλα αυτά δημιουργούν μία μάζα ουσιαστικά, η οποία αναφλέγεται πάρα πολύ εύκολα και παρασύρει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν όχι με μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά κοντοπρόθεσμα. Έτσι, συναισθηματικά, όχι με το μυαλό, με την καρδιά πιο πολύ. Πάμε να κλείσουμε με το διατάφτα. Έχουμε βρεθεί λοιπόν τώρα, 50 χρόνια μετά από αυτή την πορεία, με ένα πολιτικό σύστημα, με μια κατάσταση, με ένα συνταγματικό τόξο που από πίσω συμφωνούν, μπροστά τσακώνονται, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της πόλωσης που χρησιμοποιούν εδώ και 50 χρόνια. Ένα πολύ μεγάλο κόμμα να κυριαρχεί και 2 μικρότερα κόμματα να προσπαθούν να βρουν ποιο είναι το δεύτερο. Πού πάει αυτή η ιστορία? Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση αυτή. Κάνε μου μια εκτίμηση για το προς τα πού μπορεί να πάει και στο καλό και στο κακό σενάριο. Ναι. Μπορούμε να υποθέτουμε ότι θα ανοίξει μια εποχή κυβερνήσεων συνεργασίας στη δική μας χώρα. Κοίταξε, όπως είναι τα πράγματα είναι δύσκολο. Ένα σενάριο είναι... Το πρόβλημα είναι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η αντιπολίτευση είναι πρώτον διασπασμένη και δεύτερον είναι μικρά κόμματα τα οποία δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Τώρα, έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι σταθερή αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε πώς θα είναι αύριο. Η αντιπολίτευση θα έχει 1,2 κόμματα ή περισσότερα κόμματα. Το να έχει ένα κόμμα μεγάλο, δηλαδή να φτάσουμε στον παλιό διπολισμό, στο δικομματισμό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το δεύτερο κόμμα θα πρέπει να φύγει από το 12, 13, 14 που είναι σήμερα τα δύο, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, και να φτάσει γύρω στο 40. Αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή δεν παίζει. Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου ή σε 2 χρόνια. Οπότε ο δικομματισμός είναι out of the question, όπως λένε στο χωριό μου. Μένουν λοιπόν πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση. Τώρα. Το ενδιαφέρον είναι κατά πόσο αυτά τα κόμματα θα μπορέσουν 2 ή 3 από αυτά να κάνουν ένα συνασπισμό μεταξύ τους και να μην έχουν πόλωση, την πόλωση της αντιπολίτευσης, ώστε να αποτελέσουν μια αξιόπιστη και αξιόμαχη αντιπολίτευση. Δεν το βλέπω πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι εύκολο? Λόγω κουλτούρας, λόγω των προσωπικότητων. Πάλι πόλωσης, λόγω του ότι δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια προγραμματική βάση. Πώς πας σε εκλογές? Ή θα έχεις ένα πρόγραμμα και θα πεις ότι το δικό μου το πρόγραμμα είναι εφάμιλο ή καλύτερο από το δικό σου, οπότε ψήφισε εμένα και μην ψηφίσεις το Γεωργακόπουλο που είναι κυβέρνηση, γιατί το δικό μου το πρόγραμμα σαν αντιπολίτευση είναι ακόμα καλύτερο από το Γεωργακόπουλο. Ή θα πεις, του Γεωργακόπουλου το πρόγραμμα είναι για τα μπάζα, ψήφισε εμένα, ας πούμε, και όπου μας βγάλει. Αλλά μην ψηφίσεις το Γεωργακόπουλο σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η στρατηγική της πόλωσης. Τώρα, τα κόμματα είναι πολύ πιο εύκολο να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο, ακριβώς επειδή είναι μικρά και επειδή δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Οπότε υπάρχει ένας φαύλος κύκλος μέσα σε αυτό, και στο πολιτικό σύστημα ένας φαύλος κύκλος και ένας δεύτερος μέσα στα κόμματα, ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε το πολιτικό προσωπικό που θα μπορούσε να αλλάξει και να... Δεν μου έχεις περιγράψει το καλό σενάριο. Θα μπορούσε να αλλάξει και το DNA των κομμάτων και τις προσδοκίες, να εκπαιδεύσει τους ψηφοφόρους σε ένα διαφορετικό τρόπο πολιτικής. Υπάρχουν προσωπικότητες στο πολιτικό προσωπικό. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τι πρέπει να γίνει για να γίνουμε κοινά σαν αυτούς? Υπάρχουν, φαντάζομαι ότι υπάρχουν. Πάντα θέλεις περισσότερους, πάντα θέλεις καλύτερους. Αλλά γιατί νομίζουμε ότι στην Ιρλανδία ή στην Πορτογαλία το πολιτικό τους προσωπικό είναι καλύτερο? Δεν μπορεί να είναι καλύτερο. Πραγματικά δεν είναι. Βρείτε ένα η Πορτογαλία, για να σου δώσω να καταλάβεις, η Πορτογαλία αναπτύχθηκε κυρίως την περίοδο 85-95 κάτω από τις κυβερνήσεις Καβάκο Σίλβα, ο οποίος Καβάκο Σίλβα ήταν ένας μέτριος πολιτικός, αλλά ήταν πραγματιστής. Και η Ιρλανδία αναπτύχθηκε κάτω από τις κυβερνήσεις ενός διεφθαρμένου πολιτικού, του Χόχε, ο οποίος όταν πέθανε, ας πούμε, αποδείχθηκε πόσο διεφθαρμένος ήταν, ας πούμε, και το πολιτικό της προσωπικό δεν είναι πολύ καλύτερο από το δικό μας. Οι θεσμοί τους είναι καλύτεροι. Και η συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων στους θεσμούς και στο Σύνταγμα και, και στο κράτος δικαίου και στους κανόνες δικαίου είναι πιο παγιωμένες. Γιατί υπάρχει αυτή η κουλτούρα η οποία τρέχει από τη δεκαετία του 70 τουλάχιστον. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερους θεσμούς, καλύτερο πολιτικό προσωπικό, καλύτερους ψηφοφόρους. Μόνο αυτά μας λείπουν και θα καταφέρουμε κι εμείς, όπως αυτές οι χώρες, να φτάσουμε σε μια πολιτική οριμότητα που είναι και το ζητούμενο για όλους. Αν μπορείτε, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσετε. Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου του Τάκη Παπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη.